Εκ του γεροντικού αποφθέγματα του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου. 8ο απόφθεγμα. Έλεγε ο Αββάς Πέτρος περί του Αγίου Μακαρίου ότι παραγενόμενος ποτέ προς την αναχωρητήν και ευρών αυτών κακούμενων επινθάνετο τι βούλητο τραφήνε. Ουδενός όντως εν το κελίο αυτού. Έλεγε ο Αββάς Πέτρος για τον Άγιο Μακάριο ότι κάποτε επισκεπτόμενος έναν αναχωρητή και βρίσκοντάς τον να υποφέρει, τον ρωτούσε τι θα ήθελε για να φάγει, γιατί δεν υπήρχε τίποτα εις το κελί του. Ήτανε σε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτός ο άρρωστος μοναχός, ο αναχωρητής, και δεν είχε και κανέναν άνθρωπο να τον βοηθήσει. Και φύσαντος εκείνου πάστηλον, εις την Αλεξανδρέων πόλην ούκ όκνησεν ο Ανδρείος παραγενέστε και δούνε το κάμνοντι, και το θαυμαστόν μηδενή κατάδειλον γενόμενον. Και εκείνος του είπε ότι ήθελε να φάγει παστέλι. Δεν δίστασε τότε ο Γενναιόκαρδος να πάει στην Αλεξάνδρεια για να το φέρει στον Ταλέπορο. Και το θαυμαστό γεγονός δεν έγινε φανερό σε κανέναν. Δεν δίστασε δηλαδή ο Άγιος Μέγας Μακάριος, ο Αιγύπτιος, να κάνει μια πολύ μεγάλη απόσταση με πολύ κόπο προκειμένου να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό. Και αυτό ακριβώς είναι η αληθινή αγάπη. Είναι η αγάπη η οποία έχει μέσα τη θυσία. Όταν ο άνθρωπος πάβει να αγαπάει τον εαυτό του, ελευθερώνεται από τη φυλαυτία, με τη χάρη του Θεού και με την δική του προσωπική προσπάθεια, τότε μπορεί αληθινά να θυσιάζεται για τον πλησίον. Επειδή έχει αγαπήσει τον Θεό αληθινά, μπορεί να αγαπάει σωστά και τον πλησίον. Και πότε αγαπάει κανείς αληθινά τον Θεό? Όταν τηρεί τις εντολές του και όταν ζει αληθινά μέσα στην Εκκλησία. Τότε μπορεί να ελευθερωθεί από τα πάθη και μάλιστα το κορυφαίο πάθος, τη φυλαυτία, και μπορεί έτσι να αγαπήσει αληθινά και τον πλησίον, να αποβάλει τον εγωισμό το δικό του και στη θέση του εγώ να βάλει τον πλησίον, γιατί ακριβώς έχει αγαπήσει αληθινά τον Θεό, και με τη χάρη του Θεού μπορεί να γίνει αυτή η κάθαρση της καρδιάς και να δημιουργηθεί ο χώρος που χρειάζεται στην καρδιά του ανθρώπου για να χωρέσει τον κάθε πλησίον. Αυτό είχε κάνει ο Άγιος Μακάριος και δεν δίστασε να αφήσει κάθε δικό του πρόγραμμα και δικό του θέλημα και κάθε δική του σκέψη για ανάπαυση και να κάνει αυτή τη μεγάλη θυσία να πάει τόσο μακριά για να φέρει αυτό το γλύκισμα που ήθελε ο άρρωστος αναχωρητής. Ένα το απόφθημα. Είπε πάλι ότι εν ακακία του Αββά Μακαρίου πολιτευωμένου προς πάντα στους αδελφούς έφυσαν αυτό την αις. Διατί ούτως εαυτόν ποιείς? Ο δε είπε, 12 έτη δούλεψα το Κυρίο μου ή να μη χαρίσετε το χάρισμα τούτο και πάντες μη συμβουλεύετε αποθέστε αυτό. Είπε πάλι ότι εν ακακία, ότι ο Αββάς Πέτρος, δηλαδή που είπε και το προηγούμενο απόφθεγμα για τον Άγιο Μακάριο, είπε και αυτό, ότι ο Άγιος Μακάριος πάντοτε πολιτευόταν με ακακία. Δεν έβαζε κακό λογισμό δηλαδή για κανέναν άνθρωπο. Και έτσι προς όλους τους αδελφούς έδειχνε αγάπη, καλοσύνη και ποτέ δεν σκεφτόταν κακό για κανέναν. Και κάποιοι λοιπόν του είπαν, γιατί κάνεις έτσι με τον εαυτό σου, γιατί συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο? Και τους είπε, 12 χρόνια δούλεψα στον Κύριό μου και τον παρακάλεσα να μου χαρίσει αυτό το χάρισμα και τώρα όλοι με συμβουλεύετε να το αφήσω. Δηλαδή, ο ίδιος ζήτησε από τον Θεό να μην βάζει κακό λογισμό για κανέναν, να έχει αυτή την ακακία που έχουν τα μικρά παιδιά.
Δέκατο απόφθεγμα του Αββά Μακαρίου. Έλεγον περί του Αββά Μακαρίου ότι ή ευκαίρισε με τα αδελφών, ετήθη αυτό όρον, ότι εάν ευρεθεί ίνος για τους αδελφούς πίνε, και αντί ενός ποτηρίου ίνου, μίαν ημέραν μη πεις είδωρ. Δηλαδή, έλεγαν για τον Άγιο Μακάριο, ότι εάν τύχαινε να είναι μαζί με τους αδελφούς, δηλαδή δεν ήταν μόνος του στο κελί του, ώστε να κάνει την άσκησή του, αλλά συνέπεπτε για κάποιο λόγο να είναι με άλλους, οπότε και έτρωγε μαζί με τους άλλους. Έβαζε όμως έναν όρο στον εαυτό του, ότι αν βρεθεί κρασί, αν δηλαδή προσφέρονταν ίνος στο τραπέζι, έλεγε στον εαυτό του ότι για χάρη των αδελφών να πίνεις. Και αντί ενός ποτηρίου ίνου, μια μέρα να μην πίνεις νερό. Έκανε δηλαδή αυτή την υποχώρηση για χάρη της αγάπης των αδελφών, από θυσία μεγάλη και θυσιαστική διάθεση για να αναπαύσει τους αδελφούς, αλλά συνάμα δεν άφηνε και την άσκησή του και έβαζε αυτή την πολύ μεγάλη άσκηση όταν γύριζε στο κελί του για μια ημέρα ολόκληρη να μην πίνει νερό. Ιούν αδελφοί χάρη να αναπαύσεως εδίδουν αυτό. Ο δε γέρον με τα χαρά σε λάμβανεν ή να εαυτόν βασανίσει. Ο δε μαθητής εδώ στο πράγμα έλεγε της αδελφής «Δια τον Κύριον μη δότε αυτό, η δε μήγε εις το κελίον μέλη αυτόν δαμάζει». Και μαθώντες οι αδελφοί ουκέτι αυτό παρήχουν. Όταν συνέπειπτε να βρίσκεται λοιπόν με τους αδελφούς τους άλλους, εκείνοι για να τον αναπαύσουν του έδιναν κρασί και ο γέροντας με χαρά το έπαιρνε για να βασανίσει στη συνέχεια τον εαυτό του, να τον ταλαιπωρήσει δηλαδή με την εχριστό άσκηση, όχι βέβαια με διάθεση να φωνεύσει τον εαυτό του, αλλά να χαλιναγωγήσει τα πάθη του. Ο δε μαθητής του, γνωρίζοντας το πράγμα, έλεγε στους αδελφούς «Δια χάρη του Κυρίου, μη του δίνετε», εννοούσε κρασί, «διαφορετικά στο κελί του θα πρόκειται να αγωνίζεται πάρα πολύ, να δαμάζει τον εαυτό του και έτσι να τον ταλαιπωρεί με αυτή την άσκηση που είχε βάλει ως όρο στον εαυτό του. Δηλαδή να μην πίνει για μια ολόκληρη μέρα νερό, αφού θα έπινε ένα ποτήρι κρασί με τους αδελφούς. Και όταν το έμαθαν οι αδελφοί, πλέον δεν του έδιναν κρασί». Ενδέκατο απόφθεγμα του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου. Παρερχόμενος ποτέ από του έλους εις το κελίον εαυτού Αββάς Μακάριος, εβάσταζε θαλία. Και ειδού υπήντησεν αυτό ο διάβολος κατά την οδόν μετά δρεπάνου. Ενώ λέει ο Αββάς Μακάριος πήγαινε κάποτε, προχώρησε κάποτε, ερχόταν από το έλος στο κελί του, φορτωμένος με θαλία, δηλαδή με φοινικοβλαστούς, τον συνάντησε ο διάβολος στον δρόμο με δρεπάνι. Και όσοι θέλησαν αυτόν κρούσε, ούκ ίσχυσεν. Και καθώς θέλησε να το χτυπήσει, δεν μπόρεσε. Δεν τον άφησε ο Θεός φυσικά. Προστάτεψε τον όσιό του. Και λέγει αυτό, «Πολύ βία από σου μακάριε, ότι ου δύναμε προσέ». Και το απάντησε ο διάβολος, «Πολύ αντίσταση βρίσκω σε σένα μακάριε, μην μπορώντας να σου κάνω κακό». Ιδού γαρ ή τυπείς κακόποιο. Συνιστεύεις εγώ ουδέ όλος τρώγω. Αγρυπνείς καγώ όλος ου κοιμώμαι. Ένεστη μόνον ενώ νικάζμαι. Λέγει αυτό ο Αββάς Μακάριος. Ποιον τούτο. Ο δε έφη η ταπείνωσή σου. Και δια τούτο ου δύναμη προσέ. Πολύ αντίσταση, λέγει ο διάβολος, βρίσκω σε σένα Μακάριε. Μην μπορώντας να σου κάνω κακό. Κι όμως, ό,τι κάνεις, το κάνω κι εγώ. Εσύ νηστεύεις, κι εγώ δεν τρώγω καθόλου. Πράγματι, ο διάβολος ως πνεύμα δεν τρώει καθόλου. Αγρυπνείς, κι εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Γιατί τα πνεύματα, αφού δεν έχουν σώμα, δεν έχουν ανάγκη και από ανάπαυση και από ύπνο. Ένα μονάχα έχεις και με νικάς. Το ρωτά ο Αββάς Μακάριος, ποιο είναι αυτό. Και εκείνος αποκρίνεται, η ταπείνωσή σου. Αυτή με εξουδετερώνει. Βλέπουμε πως ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, ομολογεί εδώ την αλήθεια.
ότι δεν είναι η άσκηση που τον κατατροπώνει, αλλά το ταπεινό φρόνημα. Γιατί στην άσκηση, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, μας ξεπερνάει. Εκείνο όμως που δεν μπορεί, γιατί δεν θέλει να κάνει, είναι το να έχει ταπείνωση. Γι' αυτό όποιος θέλει αληθινά και εύκολα να νικήσει τον διάβολο, θα πρέπει να ταπεινώνεται, να κόβει το θέλημά του, να υπακούει σε πνευματικό οδηγό και στους αδελφούς σε όλα εκτός αμαρτίας και έτσι με πολύ ευκολία συντρίβει το διάβολο και ξεπερνά τις δαιμονικές παγίδες. Το ίδιο άλλωστε είχε ως αποκάλυψη και ο Άγιος Αντώνιος που εορτάζουμε αύριο. Είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σαν σε μια πεδιάδα και έφρυξε και είπε πώς είναι δυνατόν να περάσει ο άνθρωπος μέσα από αυτές και να μην πιαστεί έστω από μία. Και πήρε την απάντηση από το Πνεύμα του Θεού ότι μπορεί να περάσει ο άνθρωπος με την ταπείνωση. Αν έχει αληθινή ταπείνωση δεν μπορεί να του κάνει τίποτε ο πονηρός. Και ο δρόμος για την ταπείνωση είναι, όπως λέει ο Αββάς Δωρόθεος, να βάζει κανείς τον εαυτό του κάτω από όλους, να πιστεύει ότι είναι ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Επίσης, το να αγαπήσει τον σωματικό κόπο και να ταπεινώνει έτσι το σώμα του. Και τρίτον, είναι το να προσεύχεται αδιάλειπτα. Και αυτοί είναι οι τρεις δρόμοι που οδηγούν στην αληθινή ταπεινοφροσύνη και στην κατανίκηση του διαβόλου. 12ο απόφθεγμα του Αββά Μακαρίου. Ρώτησαν τι νέες των πατέρων των Αββά Μακάριο των Αιγύπτιων λέγοντες «Πώς ότε εστείς και ότε νηστεύεις το σώμα σου ξηρώνεστι, πώς συμβαίνει είτε τρως είτε νηστεύεις το σώμα σου είναι ξηρό, είναι αποξηραμένο, είναι αποστεωμένο». Και λέγει αυτής ο γέρον «Το ξύλον το στρέφουν τα καιόμενα φρύγανα, διόλου εστίεται εκ του πυρός». Ούτως, εάν καθαρεύσει ο άνθρωπος το νου αυτού εν το φόβο του Θεού, αυτός ο φόβος του Θεού κατεστεί το σώμα αυτού. Τους απάντησε ο γέρον με μια παραβολή, με ένα παραβολικό λόγο. Το ξύλο, λέει, που στρέφει τα καιόμενα φρύγανα, κατατρώγεται από τη φωτιά. Έτσι, αυτό το ξύλο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που θέλει να κάψει τα φρύγανα και να τα ανακατέψει, καίγεται και αυτό. Έτσι και όταν ο άνθρωπος κρατά το νου του καθαρό με το φόβο του Θεού, ο ίδιος ο φόβος του Θεού κατατρώγει το σώμα του. Δεν είναι θέμα δίαιτας, όσο είναι θέμα συνέστησης ότι είμαστε πάντοτε μπροστά στον Θεό. Φοβούμε τον Θεό σημαίνει σέβομαι τον Θεό, τον αισθάνομαι πάντοτε παρόντα, οπότε αγωνίζομαι να τηρήσω αυτά που αρέσουν στον Θεό, τις Άγιες Εντολές Του. Και όλη αυτή η προσπάθεια συνέχει τον άνθρωπο και έτσι ο άνθρωπος δεν παχαίνει και το σώμα του μένει ξηρό και ασκητικό. 13ο απόφθηγμα. Ανέβη ποτέ ο Αββάς Μακάριος από Σκήτεως εις Τερενούθη και εισήλθεν εις το ιερόν κοιμηθήνε. Ήσαν δε εκεί σκηνώματα Ελλήνων παλαιά και λαβών εν υπέθηκε τη αυτού κεφαλή ως εμβρίμιον. Δηλαδή, κάποτε ο Αββάς Μακάριος λέει ανέβηκε από Σκήτη στην Τερενούθη και εισήλθε στο ιερό για να κοιμηθεί σε κάποιο ειδωλατρικό δηλαδή ναό. Ήταν ακόμα η εποχή που υπήρχαν ειδωλολάτρες και χριστιανοί στους ίδιους τόπους. Δεν είχε ακόμα εξαλειφθεί πλήρως η ειδωλατρία. Υπήρχαν λοιπόν και ειδωλατρικοί ναοί. Ήσαν δε εκεί και σκελετοί παλαιοί από νεκρούς ειδωλολάτρες. Και παίρνοντας ένα, το έβαλε κάτω από το κεφάλι του για μαξιλάρι. Ενώ κάποιους άνθρωπους άλλους ενδεχομένως θα φοβότανε πάρα πολύ και να μπει σε ένα τέτοιο τόπο. Ο Άγιος, να μην συμβαίνει τίποτα, παίρνει ένα από εκείνα τα σκηνώματα των Ελλήνων, όπως τα λέει το κείμενο, δηλαδή από τους σκελετούς που υπήρχαν εκεί, από τους νεκρούς, τους ειδωλολάτρες, και το έβαλε ως προσκέφαλο.
Οι ουν δαίμονες, ορώντες αυτού το θαρσαλαίον, ευθόνησαν. Και θέλοντες αυτόν πτωήσε, εφώνουν ως γυναικός όνομα, λέγοντες. Η δίνα δεύρω με θυμώνει στο βαλανίον. Υπήκουσε δε άλλους δαίμον υποκάτωθεν αυτού, ως εκ των νεκρών λέγον. Ξένον έχω επάνω μου και ουδή να μελθύν. Ο δε γέρον ούκ επτωήθη. Αλλά θαρών έτυπτε το σκήνομα λέγον. Έγειρε, είπα εις το σκότος, η δύνασε. Και τούτο ακούσαντες οι δαίμονες ευβόησαν φωνή μεγάλη λέγοντες. Ενίκησαν σημάς και έφυγον κατεσχυνόμενοι. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος τρομοκράτης. Προσπαθεί πάντα να φοβήσει τον άνθρωπο. Βλέποντας λοιπόν την αφοβία του Αγίου, ο οποίος είχε ακράδαντη πίστη στον αναστημένο Κύριο, βλέποντάς τον να φέρεται με αυτόν τον τρόπο, άρχισε να δημιουργεί φαντασίες, θέλοντας να τον κάνει να φοβηθεί. Και φώναζαν οι δαίμονες, τάχατες σαν γυναίκες, και έλεγαν «Η Δίνα, έλα μαζί μας στο βαλανίο». Εκείνη δε, σε αυτήν δε, απαντούσε κάποιος άλλος δαίμονας, κάτω από αυτόν, σαν να μιλάει από τους νεκρούς, και έλεγε «Ξένο έχω επάνω μου και δεν μπορώ να έρθω». Και ο γέροντας δεν φοβήθηκε. Αλλά με πολύ θάρρος χτυπούσε το σκύλωμα, το σκελετό, και έλεγε «Σήκω, πήγαινε στο σκοτάδι, εάν μπορείς». Δηλαδή, έδινε εντολή στους δαίμονες, έτσι να πάγουν εκεί που θα πάγουν τελικά βεβαίως κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Και όταν τα άκουσαν αυτά οι δαίμονες, φώναξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας «Μας νίκησες» και έφυγαν καταντροπιασμένοι. Βλέπουμε τη μεγάλη δύναμη που χαρίζει ο Θεός στον πιστό άνθρωπο, πως ως αθύρματα, ως σκουπίδια και ως ένα τίποτα θεωρεί ο πιστός άνθρωπος τους δαιμονικούς πειρασμούς και όλες αυτές τις δαιμονικές φαντασίες και απάτες. Έτσι ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού θεραπεύεται μέσα στην Εκκλησία και δεν φοβάται τίποτε παρά μόνο τον Θεό και αγαπά τον Θεό και όλους θυσιαζόμενους για αυτούς και πορεύεται έτσι με τη χάρη του Θεού στην αιώνια χαρά και μακαριότητα, την οποία βέβαια ζει και προγεύεται από αυτήν εδώ τη ζωή. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.